Μιλάει στο πρόεδρο του Τρίκαρδου Κατοχής. Χρειάστηκε όμως η ιατρική σας παρέμβαση στο σημερινό παιχνίδι για τον τραυματισμό του Κώστα Δημόπουλου. Δύο λόγια για τον τραυματισμό. Ήταν μια άτυχη στιγμή για τον ποδοσφαιριστή. Λόγω ιδιότητας περισσότερο και από το ανθρώπινο στοιχείο, πρόσφερα πρώτες βοήθειες. Είχε ένα εξάρθρημα ώμου. Είναι καθέξινο εξάρθρημα, οπότε μπήκε πολύ εύκολα. Τώρα χρειάζεται μια αποθεραπεία ο ποδοσφαιριστής. Περάστηκα να του ευχηθώ και υγεία σε όλους τους παίκτες και τους παράγοντες. Περίπου πόσο καιρό χρειάζεται για να επανέλθει μετά από αυτόν τον τραυματισμό? Έχει καλό μήκο σύστημα, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι οι τενοντές του. Ίσως θα χρειαστεί κάποια περαιτέρω εξέταση, ίσως κάποια μαγνητική, να δουν τι γίνεται με τα μαλακά μόρια και από εκεί πέρα να συναποφασίσουμε τους ορθοπαιδικούς της ομάδας. Του Τρίκαρδου με τον Βρέτα. Ο Βρέτας θα προσπαθήσει να βγει στην αντεπίθεση, θα προσπαθήσει να αλλάξει με τον Σεραφίγκο. Υπάρχει offside, σταματάει η φάση. Ενώ έχουμε τραυματισμό του Κώστα Δημόπουλου. Αν διακρίνουμε καλά, πρέπει να έχει βγει όμως του Κώστα Δημόπουλου. Κυρία Χαβαλίνα προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Κώστα Δημόπουλο που πονάει. Έχει βγει ο ώμος του. Της ελπίσουμε ότι θα καταφέρει να ζητήσει μια καρέκλα. Να θυμίσουμε ότι ξανά είχε τον ίδιο τραυματισμό ο Κώστας Δημόπουλος. Θα προσπαθήσει ο ίδιος να επαναφέρει τον ώμο στο χέρι του. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και δεν θα χρειαστεί κάτι άλλο. Και θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ο Κώστας Δημόπουλος θα περάσει εκτός παιχνιδιού. Δίπλα του και ο πατέρας του, κύριος Παύλος Δημόπουλος. Είναι από τις στιγμές που τα λέγαμε δεν είναι εύκολο για κάποιον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο τοπικό να έχει τραυματισμούς και σοβαρούς τραυματισμούς, οι οποίοι μπορεί να τους στερήσουν το μεροκάματο. Δηλαδή μην ξεχνάμε όλοι δεν ζουν από το ποδόσφαιρο, αλλά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τοπικό ποδόσφαιρο. Αλλαγή, ο Κονίδας θα περάσει στο παιχνίδι και τώρα θα έχουμε τη συνέχεια στο παιχνίδι. Διακοπή στο παιχνίδι. Κώστας Δημόπουλος. Τραυματίστηκε σε μια φάση που θα λέγαμε δεν ήταν κάποιο σκληρό μαρκάρισμα, ενώ τώρα όπως ακούμε θα χρειαστεί και η παρέμβαση ασθενοφόρου για να μεταφέρει τον παίχτη του ναυπακτιακού για να του βάλουν τον ώμο στη θέση του. Ενώ τώρα θα έχουμε και τη βοήθεια από γιατρό που βρισκόταν στην εξέδρα. Είναι ο πρόεδρος του Τρίκαρδου που θα βοηθήσει τον παίχτη του ναυπακτιακού. Ξανά είναι γιατρός στην ιδιότητα. Τώρα θα προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Κώστα Δημόπουλο. Ελπίζουμε όλα θα πάνε καλά. Τώρα μια φάση επιθετική, μια επίθεση σταματάει με φάουλ από τον Καντάνη που θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ που έκανε πάνω στον
κάτω πόδι,